Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, ζούμε σε ένα Δήμο με πολλές ιδιαιτερότητες. Πρόκειται για μια περιοχή που γειτνιάζει με το Δήμο Θεσσαλονίκης, καλύπτει εδαφικά το μεγαλύτερο μέρος του δυτικού παράκτιου μετόπου και περιλαμβάνει το δέλτα των ποταμών Γαλλικού, Αξιού και Λουδία, ένα σημαντικό υδροβιότοπο. Θα μπορούσε λοιπόν να είναι ένας πνεύμονας για όλη τη Θεσσαλονίκη. Μία περιοχή απίστευτου φυσικού κάλους που θα μπορούσε να προσφέρει αναβαθμισμένη ποιότητα ζωής στο λαό της ευρύτερης περιοχής. Παρ' όλα αυτά, φιγουράρει στις λίστες με τους πιο υποβαθμισμένους περιβαλλοντικά δήμους. Βέβαια, όταν μιλάμε για υποβάθμιση του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των εργαζομένων που μένουν στο Δήμο μας, δεν μπορούμε να αναφέρουμε μία σειρά ακόμη από ζητήματα, όπως είναι η δυσοσμία και η ρήπανση από την ύπαρξη της βιομηχανικής περιοχής της Σύνθου, με τη λειτουργία ιδιαίτερα ρηπογόνων βιομηχανιών, όπως για παράδειγμα τα ΕΛΠΕΣ στα Διαβατά, που δημιουργεί μία σειρά κινδύνους για την υγεία και τη ζωή των κατοίκων της περιοχής. Κίνδυνοι που είναι ακόμη μεγαλύτεροι, αν αναλογιστούμε και τη διάλυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με την υποστελέχωση και υπολειτουργία των δύο κέντρων υγείας που υπάρχουν στο Δήμο, τη στιγμή που υπάρχει ανάγκη όχι μόνο για την αναβάθμισή τους, αλλά και για τη δημιουργία και τρίτου κέντρου υγείας στη Σύνδο. Μάλιστα, το προηγούμενο διάστημα είχαμε και τις εξελίξεις. Μετά τη γνωστοποίηση της πρόθεσης για την εγκατάσταση δύο μονάδων επεξεργασίας επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων στη βιομηχανική περιοχή εδώ της Σύνδου, μία εξέλιξη που αποφεύχθηκε, τουλάχιστον προς το παρόν, χάρη στη μαζική αντίδραση και κινητοποίηση των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων εδώ της περιοχής. Ο ημιτελής βιολογικός καθαρισμός της Σύνδο, που εδώ και δεκαετίες παραμένει έτσι, κάνει ακόμη πιο ανυπόφορη την κατάσταση με τη δυσοσμία. Η άτυπη βιομηχανική περιοχή στο Καλοχώρι, σε μία περιοχή ακριβώς μέσα στον οικισμό, δημιουργεί τεράστια προβλήματα, καθώς δεν υπήρχε κανένα σχέδιο λειτουργίας βιομηχανικών μονάδων, μεταφορικών εταιριών, εταιριών logistics κλπ. Επομένως, οι υποδομές είναι ανεπαρκείς, το ειδικό δίκτυο δεν μπορεί να σηκώσει βαρέα οχήματα και αυξημένη κίνηση, με αποτέλεσμα οι δρόμοι συχνά να είναι σπασμένοι, με τρύπες, να πλημμυρίζουμε την πρώτη βροχή, καθώς δεν υπάρχει δίκτυο ομβρίων στην περιοχή και γενικά είναι ανύπαρκτα τα αντιπλημμυρικά έργα. Στο Δήμο μας, ένα Δήμο με μεγάλη συγκέντρωση βιομηχανιών και εταιριών logistics, η ανεργία, σύμφωνα και με επίσημα στοιχεία τα πιο πρόσφατα του 2019, ανέρχεται σε 24%. Τρία δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, Κίμινα, Μάλγαρα, Βραχιά, εδώ και δεκαετίες είναι αποκλεισμένα από την πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Μάλιστα, το νερό το οποίο παίρνουν από δικές τους γεωτρήσεις είναι επικίνδυνο για την υγεία, καθώς έχει υψηλή περιεκτικότητα σε αρσενικό. Η Δημοτική Αρχή μόλις πέρσι εξήγηλε έργο για τη λύση αυτού του προβλήματος. Βέβαια, αναμένουμε να δούμε πότε τελικά θα ολοκληρωθεί και τα αποτελέσματα. Σε κάθε περίπτωση όμως, τον 21ο αιώνα είναι ντροπή να υπάρχουν οικογένειες που από τις βρύσες τους τρέχει ακόμη νερό με αρσενικό. Την ίδια στιγμή, οι λαϊκές οικογένειες στη Δημοτική Ενότητα Εχεδόρου βρέθηκαν να χρωστάνε υπέρογκα ποσά για το νερό, ενώ βλέπουν συνέχεια τους λογαριασμούς ίδρυυσης φουσκωμένους εξαιτίας της πολιτικής που εφάρμοσαν όλες οι δημοτικές αρχές μέχρι σήμερα, η οποία αντιμετωπίζει το νερό σαν εμπόρευμα. Με πιο πρόσφατη εξέλιξη, την ψήφιση νέας τιμολογιακής πολιτικής από την ΔΕΙΑΔ που οδηγεί σε αυξήσεις στην κατανάλωση του νερού. Οι μεγάλες ελλείψεις σε σχολικά κτίρια σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Η Δημοτική Ενότητα της Χαλάστρας είναι εδώ και 3 χρόνια χωρίς δημοτικό παιδικό σταθμό. Μετά το κλείσιμο των 2 που λειτουργούσαν λόγω έλλειψης αδειοδότησης. Πρόσφατα, η Δημοτική Αρχή έθεσε σε κίνδυνο το σύνολο των δημοτικών παιδικών σταθμών λόγω των καθυστερήσεων στις διαδικασίες που εξασφαλίζουν τη μισθοδοσία των εργαζομένων και την προμήθεια των προϊόντων διατροφής για τα βρέφη και τα νήπια που φυτούν σε αυτούς. Στο Δημοτικό Σχολείο των Διαβατών γίνονται μαθήματα σε αίθουσες ημιυπόγειες που παίρνουν νερό με την πρώτη βροχή.
Ενώ πολλά είναι τα σχολικά κτίρια και οι παιδικοί σταθμοί που είναι κακοσυντηρημένα ή που λόγω έλλειψης αιθουσών γίνονται μαθήματα σε κήπο και σε αίθουσες ακατάλληλες. Ο Δήμος μας διαθέτει παράκτιο μέτωπο πάνω από 6.500 στρέμματα και με μήκος 30 χιλιόμετρα που αποτελεί σημαντικό υδροβιότοπο, όπως είπα και πριν, λόγω του δέλτα των τριών ποταμών. Είναι γνωστή σε όλους μας εδώ η εικόνα εγκατάληψης. Υγρότοποι ρημαγμένοι, μπάζα και σκουπίδια, βιομηχανικά απόβλητα που καταλήγουν στην θάλασσα, ανολοκλήρωτα δίκτυα ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων. Ανεπαρκής αντιπλημμυρική προστασία σε μια περιοχή που η θάλασσα είναι πιο ψηλά από το επίπεδο της γης λόγω της καθίζησης του εδάφους. Το παράκτιο ανάφωμα του Καλοφορίου που έγινε δεκαετίες πριν είναι κακοσυντηρημένο, με αποτέλεσμα σήμερα οι κάτοικοι να κινδυνεύουν να πνιγούν σαν τα ποντίκια από μια τυχόν υπερχείληση του νερού. Αντίστοιχος κίνδυνος υπάρχει και για τα περισσότερα δημοτικά διαμερίσματα του Δήμου μας, καθώς εδώ και χρόνια παραμένει ανοχήρωτος ο κάμπος της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που βρίσκεται στις εκβολές του Δέλτα του Αξιού και αρδεύει περισσότερα από 200.000 στρέμματα καλλιεργειών με οριζόνες, φυτείες βαμβακιού και καλαμποκιού. Μετά από έντονες βροχοπτώσεις, ο Γαλλικός ποταμός γίνεται ένα με τη θάλασσα, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται επικίνδυνα πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή του Καλοφορίου. Στη κήτη του Αξιού, που εδώ και δεκαετίες δεν έχει καθαριστεί, έχουν συγκεντρωθεί όγκοι από χώμα, κορμούς δέντρων και άλλα ογκώδη υλικά. Σε κάθε καταιγίδα, το ποτάμι κινδυνεύει να πλημμυρίσει και να προκαλέσει ανυπολόγιστες καταστροφές σε 5 δημοτικά διαμερίσματα: Χαλάστρα, Ανατολικό, Κίμινα, Μάλγαρα, Σύνδος, Καλοφόρη. Η παλιά γέφυρα του Αξιού, που καταστράφηκε το 2014, δεν έχει αποσυρθεί μέχρι και σήμερα και αποτελεί ένα τεράστιο εμπόδιο στη ροή του ποταμού προς τη θάλασσα. Τα αναχώματα που έχουν κατασκευαστεί στις όχθες του ποταμού, μήκους πάνω από 10 χιλιόμετρα εκατέρωθεν, έχουν υποστεί διάβρωση με το πέρασμα των χρόνων και δεν μπορούν να συγκρατήσουν τα ορμητικά νερά. Τα αντλιοστάσια χρήζουν άμεση συντήρησης και ενίσχυσης προκειμένου να αποστραγγίζουν μεγαλύτερες ποσότητες νερού από το ποτάμι. Η Χαλάστρα βρίσκεται 2 μέτρα κάτω από την επιφάνεια του Αξιού ποταμού και κινδυνεύει ανά πάσα στιγμή να μετατραπεί σε λίμνη αν υπάρξει υπερχείληση του ποταμού, με άμεσο κίνδυνο να θρηνήσουμε θύματα, να καταστραφούν εκτάσεις καλλιεργειών και να πνιγούν ζώα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, όλα αυτά που περιέγραψα δεν είναι φυσικά φαινόμενα. Είναι τα φυσιολογικά αποτελέσματα του άναρχου καπιταλιστικού δρόμου ανάπτυξης, της εμπορευματοποίησης της γης, της ασυδοσίας του κεφαλαίου, μιας πολιτικής που ακολούθησαν διαδοχικά όλες οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα και στηρίζουν η περιφερειακή και η δημοτική αρχή, που βάζει στο περιθώριο τις πλατιές λαϊκές ανάγκες για τα κέρδη των λίγων, των μονοπωλιακών επιχειρήσεων. Τα τελευταία χρόνια ακούμε για μεγαλεπίβολα αναπτυξιακά σχέδια. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση για τις αναπτυξιακές δυνατότητες που προσφέρει η περιοχή, όπως λένε. Αρχίζουμε να ακούμε σχέδια και μελέτες για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής, την αναβάθμισή της κλπ. Πρόσφατα, μάλιστα, ψηφίστηκε από την Περιφέρεια και το ειδικό χωροταξικό σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο, με σκοπό να εναρμονιστούν οι χρήσεις γης με τα αναπτυξιακά σχέδια που υπάρχουν. Από τη συζήτηση που άνοιξε και στο δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο, φάνηκε η πλήρης σύμπνοια όλων, ανεξαρτήτως παράταξης και χρώματος, στην προώθηση των συμφερόντων των μεγάλων επιχειρήσεων που ωρέγονται τα φιλέτα του παραλιακού μας μετόπου. Γιατί αν κάτι αποδεικνύεται από το σχεδιασμό που προβλέπει το ειδικό χωροταξικό σχέδιο, είναι ακριβώς αυτό. Είναι ξεκάθαρος ο στόχος για διαμόρφωση ευνοϊκών προϋποθέσεων για την κερδοφόρα διέξοδο κεφαλαίων μέσω πληθώρας επενδύσεων κατά μήκος του παραλιακού μετόπου της πόλης, που όσον αφορά το δικό μας, τουλάχιστον το δυτικό παράκτιο, επικεντρώνεται στη λιμνοθάλασσα Καλοφορίου. Πρόκειται για επενδύσεις που σχετίζονται και με τους γενικότερους στόχους της αστικής τάξης για τη Θεσσαλονίκη, για να αναδειχθεί η πόλη σε τουριστικό, εμπορικό, επιχειρηματικό κέντρο με επιρροή στα Βαλκάνια και ευρύτερα. Στόχοι που μετατρέπουν τη χώρα, επίσης, σε κόμβο αντιθέσεων μεγάλων συμφερόντων στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων μεταξύ ΗΠΑ, Ρωσίας, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κίνας.
Η περιοχή μας γίνεται πέρασμα αγωγών φυσικού αερίου και στη βάση αυτή εντάσσεται στη ζώνη οικονομικών ανταγωνισμών και μετατρέπεται σε επικίνδυνη ζώνη για το λαό της περιοχής, ακόμη πιο έντονο υπό το πρίσμα και των τελευταίων διεθνών εξελίξεων. Φίλες και φίλοι, έχουμε πείρα. Γνωρίζουμε καλά ότι η αναβάθμιση για την οποία μιλάνε δεν θα είναι αναβάθμιση για τις λαϊκές οικογένειες του Δήμου μας. Ότι οι παρεμβάσεις που προβλέπονται για την περιοχή δεν διασφαλίζουν την περιβαλλοντική προστασία, την ανάδειξη του πλούσιου οικοσυστήματος που διαθέτει. Έχει αποδειχθεί ότι η ανάπτυξη για το κεφάλαιο και αναβάθμιση της ζωής του λαού δεν πάνε μαζί. Τέτοια ανάπτυξη και μάλιστα πράσινη όπως την ονομάζουν, είναι οι μονάδες επεξεργασίας επικίνδυνων υγειονομικών αποβλήτων που επιχείρησαν να κάνουν στη βιομηχανική περιοχή. Ανάπτυξη αποκαλούν και τη δημιουργία νέας μονάδας παραγωγής ενέργειας με χρήση φυσικού αερίου εντός του ευρύτερου χώρου που καταλαμβάνουν οι εγκαταστάσεις του ομίλου των ΕΛΠΕ στα Διαβατά, τη στιγμή που αποδεδειγμένα τα ΕΛΠΕ μολύνουν όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Την πράσινη μετάβαση που θα φέρει τεράστια κέρδη στους μονοπωλιακούς ομίλους πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα με την ακρίβεια και την ενεργειακή φτώχεια. Αντίθετα, δεν είναι ανάπτυξη για το κεφάλαιο η κατασκευή των απαραίτητων έργων για την παροχή πόσιμου νερού στους κατοίκους της Δημοτικής Ενότητας Αξιού. Η κατασκευή επαρκών αντιπλημμυρικών έργων. Η πρόσβαση σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η κατασκευή σύγχρονων και όμορφων σχολείων με αίθουσες που να καλύπτουν τις σύγχρονες ανάγκες των μαθητών. Δεν είναι ανάπτυξη η κάλυψη των ευρύτερων λαϊκών αναγκών στο επίπεδο που μπορεί να διασφαλίσει η τεχνολογία και η επιστήμη στον 21ο αιώνα. Δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Για να γίνει η δυνατότητα να ζήσουμε πολύ καλύτερα πραγματικότητα, πρέπει να φύγει από τη μέση το βασικό εμπόδιο, που δεν είναι άλλο από το καπιταλιστικό κέρδος ως κριτήριο στην παραγωγή, στην οργάνωση των κοινωνικών υπηρεσιών, στη χωροθέτηση χρήσεων γης, στην αξιοποίηση και λειτουργία ελεύθερων χώρων και υποδομών. Σε αυτή την ιστορική πρόκληση, στη χρεοκοπία και στη βαρβαρότητα του καπιταλισμού, η οποία γίνεται ακόμη πιο εμφανή σε περίοδο πανδημίας και μιας ακόμη οικονομικής κρίσης και μπροστά στο κίνδυνο ενός γενικευμένου πολέμου, μοναδική απάντηση αποτελεί το σχέδιο που καταθέτει στον ελληνικό λαό το ΚΚΕ για ριζικές ανατροπές σε επίπεδο εξουσίας και οικονομίας. Για να μπει επιτέλους στο επίκεντρο της ανάπτυξης η κάλυψη των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών. Ο σοσιαλισμός μπορεί να απελευθερώσει τις παραγωγικές δυνάμεις της κοινωνίας, την εργατική τάξη και τα άλλα λαϊκά στρώματα, γιατί καταργεί τη μισθωτή σκλαβιά, την εκμετάλλευση όλου του πλούτου που παράγει η κοινωνία από τους μονοπωλιακούς επιχειρηματικούς ομίλους. Στο στέρεο έδαφος της εργατικής εξουσίας, του ενεργού ρόλου των εργαζόμενων στη λήψη, εφαρμογή και έλεγχο όλων των αποφάσεων, της μετατροπής όλων των μέσων παραγωγής και της γης σε κοινωνική ιδιοκτησία, ο επιστημονικός κεντρικός σχεδιασμός της οικονομίας μπορεί να διασφαλίσει την αξιοποίηση των μεγάλων παραγωγικών δυνατοτήτων, την εξάλληψη της ανεργίας. Έτσι μπορεί να γίνει ένα άλμα και στην ανάπτυξη των κοινωνικών υποδομών. Έτσι μπορεί να γίνει πραγματικότητα ένας χωροταξικός σχεδιασμός στη βάση των αποτελεσμάτων ερευνών για τη διάγνωση νέων αναγκών, καθώς και ένα εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποφύτων, ολοκληρωμένης διαχείρισης των υδάτινων χώρων για την προστασία και την αξιοποίησή τους με κριτήριο τη λαϊκή ευημερία. Έτσι μπορεί να διασφαλιστεί κατοικία για όλους, σύγχρονων προδιαγραφών, σε συνδυασμό με την αναμόρφωση των πόλεων και των γειτονιών μας, με υποδομές γρήγορης και ασφαλούς μεταφοράς, προστασίας από πλημμύρες, πυρκαγιές, σεισμούς. Να διασφαλιστούν και να αναπτυχθούν οι απαραίτητοι πνεύμονες πρασίνου, σε συνδυασμό με ζώνες λαϊκού αθλητισμού, πολιτισμού και ψυχαγωγίας. Έτσι μπορούμε να πετύχουμε μια ισόρροπη ανάπτυξη μεταξύ των κλάδων και πραγματική προστασία του περιβάλλοντος. Έτσι τελικά θα ξεφύγουμε οριστικά από τα ψευτοδιλήμματα, ανάπτυξη και αξιοποίηση χώρων με τους όρους των καπιταλιστών ή ανεργία και απαξίωση εγκατάλειψη χώρων. Για να ανοίξει αυτός ο δρόμος ζωτικής σημασίας, είναι να αμφισβητηθεί ο σχεδιασμός του κεφαλαίου, να μπουν στο επίκεντρο οι ανάγκες μας. Αγωνιζόμαστε για να ενισχυθεί η διεκδίκηση για ένα καλύτερο παρόν και αμέλλον. Και σε αυτή την κατεύθυνση
έχουμε καταθέσει τη δική μας πρόταση αγωνιστικής διεκδίκησης για όλα τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας. Ενδεικτικά αναφέρω, μπροστά και στη συζήτηση για το ειδικό φοροταξικό σχέδιο του παραλιακού μετόπου, θέσαμε το παρακάτω πλαίσιο ετοιμάτων. Μελέτη περιβαλλοντικής αναβάθμισης και οικολογικής ανάδειξης της βιοποικιλότητας για το σύνολο του Εθνικού Πάρκου του Δέλτα Αξιού και των παράκτιων προστατευόμενων περιοχών, στο οποίο θα δίδονται κατευθύνσεις και για τη λιμνοθάλασσα Καλοφορίου. Σταθερό νομοθετικό πλαίσιο για να χαρακτηριστεί όλη η προστατευόμενη περιοχή ως Εθνικό Πάρκο, με την αντίστοιχη θεσμική κατοχήρωση χωρίς προϋποθέσεις, με κριτήριο την πραγματική προστασία του περιβάλλοντος και του οικοσυστήματος. Να καταργηθούν όλοι οι περιβαλλοντοκτόνοι νόμοι που ακυρώνουν το όποιο καθεστώς προστασίας σε περιοχές Natura και σε προστατευόμενες περιοχές υψηλής περιβαλλοντικής αξίας. Ειδική μελέτη εκτίμησης του κινδύνου περαιτέρω διάβρωσης της παράκτειας γης και εισχώρησης της λιμνοθάλασσας, καθώς και σχεδιασμού μέτρων αντιμετώπισης και προετοιμασίας για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την ενδεχόμενη ανύψωση του επίπεδου της στάθμης της θάλασσας σε επιμέρους περιοχές. Συνολική διευθέτηση της κήτης του ποταμού Γαλλικού στις εκβολές του, ώστε να προστατευτεί από την αλλίωση και διάβρωση η έκταση της λιμνοθάλασσας Καλοφορίου. Έργα διπλημμυρικής προστασίας στους βασικούς χυμάρους ρέματα της περιοχής, με προτεραιότητα στα παράκτια τμήματα των εκβολών τους, δημιουργία δικτύου ουβρίων υδάτων στο σύνολο της περιοχής για αποφυγή εμφάνισης πλημμυρικών φαινομένων, άμεση λήψη όλων των αναγκαίων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας από τη βιομηχανική ρύπανση και την πρόληψη βιομηχανικών ατυχημάτων, με ουσιαστικό έλεγχο της εργοδοτικής ευθύνης από το κράτος. Να εκπονηθεί ολοκληρωμένη μελέτη εκτίμησης, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις του Γενικού Πολεοδομικού Σχέδιου της Δημοτικής Ενότητας Εχεδόρου, της επικινδυνότητας στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης και σε όλη την έκταση πιθανού ατυχήματος, βιομηχανικού ατυχήματος μεγάλης έκτασης και ανάλογου σχεδιασμού αντιμετώπισης, λαμβάνοντας υπόψη το σύνολο των κινδύνων και την αλληλεπίδρασή τους. Επαρκές, μόνιμο κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό έκτακτης ανάγκης, επαρκή εκπαίδευση των εμπλεκόμενων φορέων κτλ. Να υλοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των φορέων, των σωματείων και των συλλόγων σε σχέση με τη δυσοσμία και την ανεξέλεγκτη ρηπογόνο δραστηριότητα των ΕΛΠΕΜ. Φίλες και φίλοι, για την ικανοποίηση των σύγχρονων αναγκών, προτάσουμε μία σειρά από διεκδικήσεις όπως την αναβάθμιση του κέντρου υγείας των δύο κέντρων υγείας του Δήμου μας, με μόνιμες προσλήψεις όλου του απαραίτητου προσωπικού, με τον επαρκή εξοπλισμό τους με όλα τα απαραίτητα μηχανήματα, με ενίσχυση της κρατικής χρηματοδότησης. Τη δημιουργία κέντρου υγείας στη Σύνδο, πλήρως τελεχωμένο, επαρκώς εξοπλισμένο, ώστε να ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες της περιοχής. Σχολικά κτίρια με χρηματοδότηση από το κρατικό προϋπολογισμό. Με σύγχρονες αίθουσες που να καλύπτουν πλήρως τις μαθησιακές ανάγκες. Επαρκείς χώροι αθλητισμού, πολιτισμού, παιδικές χαρές, χώροι πρασίνου. Ταυτόχρονα, αγωνιζόμαστε για την προστασία του λαϊκού εισοδήματος από την ακρίβεια. Τα λαϊκά νοικοκυριά σήμερα αιμορραγούν οικονομικά από τις συνέπειες της κυρίαρχης πολιτικής και του πολέμου. Έρχεται και η Δημοτική Αρχή και κυριολεκτικά τους τσακίζει μέσα από μία σειρά δημοτικών τελών και φόρων και από την τιμολόγηση του νερού. Ειδικά οι εργαζόμενοι που μένουν στη Δημοτική Ενότητα του Εχεδόρου είναι ακόμη χρεωμένοι από τους υπέρογκους λογαριασμούς ίδρυυσης που έστειλε η προηγούμενη Δημοτική Αρχή του Φωτόπουλου. Και σήμερα καλούνται να πληρώσουν ακόμη πιο ακριβά το νερό εξαιτίας της νέας τιμολογιακής πολιτικής που ψήφισε αυτή η τωρινή Δημοτική Αρχή του Ιωαννίδη και όλων των συνεργαζόμενων μαζί. Από αυτή τη σκοπιά λοιπόν αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή τη Τετάρτη στις 7 με θέμα ακριβώς αυτό, τη ΔΕΙΑΔ και την πολιτική διαχείριση του νερού. Επομένως και από αυτό εδώ το βήμα καλούμε τους εργαζόμενους και τα λαϊκά στρώματα του Δήμου μας να δώσουν δυναμικό παρόν σε αυτή τη συνεδρίαση, διεκδικώντας φτηνό και ποιοτικό νερό για όλους. Και καταθέτουμε και το εξής πλαίσιο ετοιμάτων. Καμία αύξηση στα τιμολόγια της ΔΕΙΑΔ, να ακυρωθεί η νέα τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΙΑΔ, να καταργηθεί το τέλος επανασύνδεσης,
να καταργηθεί ο ΦΠΑ στο νερό και την αποχέτευση, όπως και τα πάγια ίδρυψης και αποχέτευσης, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την οικιακή κατανάλωση. Εφαρμογή του κοινωνικού τιμολογίου στις χρεώσεις όμως της παλιάς τιμολογιακής πολιτικής και διεύρυνση των κατηγοριών που υπάγονται στο κοινωνικό τιμολόγιο με την ένταξη και των χαμηλόμισθων χαμηλοσυνταξιούχων. Καμία διακοπή νερού σε λαϊκές οικογένειες. Διαγραφή προστήμων και προσαυξήσεων. Χρηματοδότηση για την κατασκευή υποδομών ίδρυψης, αποχέτευσης και αντιπλημμυρικής προστασίας από το κρατικό προϋπολογισμό. Ανάκληση των λογαριασμών ίδρυψης του 2019, που αφορούσα μαζεμένα τα έτη 14 με 17, και αφαίρεση του 80% από αυτούς τους λογαριασμούς. Φίλες και φίλοι, πλέον έχουμε εμπειρία. Γνωρίζουμε ότι μόνο ο λαός μπορεί να σώσει το λαό. Με οργάνωση και συνεχή αγώνα ενάντια στην υποβάθμιση της ζωής μας, στο δρόμο για εκείνες τις κοινωνικές αλλαγές που θα μας επιτρέψουν να ζήσουμε σύμφωνα με τις δυνατότητες που διαθέτει η εποχή μας.